BYD. Build your dreams. Μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια, η BYD εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό. Φανταστείτε ότι ήδη από το 2008, ο μεγαλοεπενδυτής Warren Buffett, που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός, απέκτησε μεγάλο μέρος του μετοχικού της πακέτου. Πρόσφατα, η BYD συμπεριλήφθηκε στη διεθνούς κύρους λίστα Fortune Global 500 List με τις 500 σημαντικότερες εταιρείες του πλανήτη. Και το 2022 ήταν πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως σε ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα οχήματα. Τα ελληνικά νησιά, όχι να το πενευτούμε, είναι πλέον σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο. Ενώ υπάρχουν νησιά πολύ κοντινά, όπως είναι η Άνδρος, που μπορείς ακόμα και ένα μόνο ημέρο να αποδράσεις, να πας το πρωί και να φύγεις στο να γυρίσεις πίσω το απόγευμα. Σεντζέν. Είναι η πόλη της Κίνας, στην οποία είναι η έδρα της BYD. Μια πόλη 13 εκατομμυρίων κατοίκων. Μικρή! Μεγαλύτερη και από την Ελλάδα. Θεωρείται η Silicon Valley της Κίνας. Το νησί, όταν είναι τουριστική περίοδος, δεν κοιμάται. Ειδικά για τους επαγγελματίες. Ξεκινάει και νωρίτερα η σεζόν. Εδώ ο επαγγελματίας έχει καθημερινά τόσα δρομολόγια, τόσες φορτοεκφορτώσεις. Δεν θέλω να έχω κάτι οικονομικό. Δεν θέλω να έχω κάτι με μεγάλους χώρους. Κάτι αθόρυβο, γιατί όλη μέρα το κεφάλι του γίνεται καζάνι. Ειδικά οι Κυκλάδες, που έχουν ένα συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και ένας επαγγελματίας μπορεί να υπολογίσει ακριβώς τα χιλιόμετρα που θα κάνει καθημερινά. Ένα ηλεκτρικό όχημα είναι ιδανικό για τέτοια νησιά, καθώς η αυτονομία του είναι ιδανική και με το παραπάνω. BYD ETP3, το μοντέλο που έχουμε εμείς σήμερα. Η αυτονομία του 275 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο, 233 συνδυαστικά. Μπορεί να περάσουν και κάποιες μέρες χωρίς φόρτιση. Ή και εβδομάδα ολόκληρη. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για την επιδότηση των 8.000 ευρώ. Εδώ, αν η έδρα του επαγγελματία είναι σε νησί, έχουμε επιπλέον επιδότηση 4.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ από την απόσυρση ενός θερμικού παλιού οχήματος. Παράλληλα, επιδοτεί διαγορά και εγκατάσταση ενός wallbox για τον ιδιωτικό χώρο. Όλα γίνονται in-house. Εσωτερικά. Στην εταιρεία. Και δεν υπάρχει δηλαδή το ότι θα φέρω απ' έξω κάποια υλικά από για να προμηθευτεί άλλο κτλ. Από έναν κατασκευαστή θα πάρω τις μπαταρίες. Όλα από την εξόριξη των υλικών για να φτιαχτούν οι μπαταρίες. Από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μπαταρίες, ο ηλεκτροκινητήρας είναι πιο ολοκληρωμένο και κάνει πιο ανεξάρτητο. Απασχολεί περίπου 290.000 εργαζομένους. Είναι σαν την Πάτρα. Πρώτη σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2022, ξεπερνώντας ακόμα και την Τέσλα. Στην Ευρώπη δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια, έχοντας ήδη μεγάλη πορεία στα επαγγελματικά, στα ημιφορτηγά, στα λεωφορεία, ενώ σιγά σιγά δεν θα αργήσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, θεωρώ, στην ευρωπαϊκή αγορά, ακόμα και γεωταχή αυτοκίνητα. Οι Έλληνες έχουμε, κάποιοι το λένε ελάττωμα. Εγώ δεν ξέρω αν το θεωρώ ελάττωμα. Είναι αυτό που λένε άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Και εσύ έτσι είσαι. Όχι, έτσι είσαι και εσύ. Να σου πω όμως κάτι. Θες να πάρεις κάτι. Τώρα το θέλεις. Πότε το θέλεις. Άμα είναι να ασπρίζουν τα μαλλιά. Να περιμένεις 6, 8, 12 μήνες. Ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο παράδοση. Δύσκολα θα βρεις. Ναι. Το BYD μπορεί να σου έρθει, μπορεί και μέσα σε μια εβδομάδα. Ζέστη έχουμε στα νησιά. Υπάρχει και μεθάλαμο ψήξης. BYD. Συνήθως οι μπαταρίες στα αυτοκίνητα έρχονται με 8 χρόνια εγγύηση ή 160.000 χιλιόμετρα. Εδώ όμως σου δίνει 200.000 χιλιόμετρα. Επίσης, σύμφωνα με την BYD, οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί έχουν την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση στον κόσμο και είναι από τις ασφαλέστερες. Είναι τύπου Blade. Στην ουσία, λειτουργεί σταθερά σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας, χωρίς να ανεβαίνει σε επικίνδυνα επίπεδα. Πες μου επί του πρακτέου σε τιμές για να καταλάβω. Μια κατανάλωση. Αν θεωρήσουμε ότι ένα βαν με πετρολοκινητήρα καίει περίπου γύρω στα 8 λίτρα, με μια μέση τιμή 1,6 αυτή τη στιγμή περίπου στην Αθήνα, θα είναι 1,8 περίπου στα νησιά. Με 1,8 είναι περίπου 15 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα το κόστος. Με το ETP3 έχουμε 16 κιλοβατόρες. Μάλιστα, εμείς στο ταξίδι μας έχουμε δει και πολύ χαμηλότερες εδώ στην Άνδρο, 13,5 κιλοβατόρες. Αλλά έστω και 15 να πούμε, με ένα κόστος περίπου 0,25, μιλάμε για 4 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Λειτουργία One Pedal, όπου κάθε φορά που παίρνουμε το πόδι μας από τον γκάζι έχουμε έντονη ανάκτηση ενέργειας, επομένως σπάνια θα χρειαστεί και ο οδηγός να πατήσει το φρένο. Σε ταχυφορτιστή από το 20 έως το 100% χρειάζεται μόλις 30 λεπτά. Χώρος φόρτωσης 3,5 κυβικά μέτρα.
ενώ το θέλουμε φορτίο για το ETP3 είναι 780 κιλά. Χειριστήρια στο τιμόνι, καλά, κλιματισμούς, αυτόματο κυβότιο φυσικά, κάμερα οπισθοπορίας για το παρκάρισμα, ενώ έχουμε ακόμα και θερμενόμενα καθίσματα. Πολυλειτουργική οθόνη TFT και θύρες USB για φόρτιση. Αρκετές ποντηροθήκες, ιδιαίτερα χρήσιμες στους καλοκαιρινούς μήνες. Τι λες να ξανάρθουμε σε νησί?